οργάνωση και αγώνας. Η απάντησή μας. Η αναπτύξη τους τσακίζει τη ζωή μας. Οργάνωση και αγώνας. Η απάντησή μας. Ωραία παιδεία, αξίζεις τους μισθούς, όχις τα πιθακικά και στους ευθυασμούς. Ωραία παιδεία, αξίζεις τους μισθούς, όχις τα πιθακικά και στους ευθυασμούς. Απεργούμε σήμερα εδώ για το λόγο που θα έπρεπε να απεργούμε κάθε μέρα από το 2011 και μετά. Έχουμε μία περικοπή μισθών από εκείνη την εποχή ακόμη γύρω στο 40%, είτε από δώρα είτε μισθολογικά. Όλα αυτά τα χρόνια δεν πήραμε καμία αύξηση πέρα από μία κοροϊδία των 30 ευρώ πέρυσι. Ναι, αλλά όλα τα υπόλοιπα, το κόστος ζωής έχει φτάσει στον ουρανό. Τα χρήματα πλέον που παίρνουμε ως αμοιβή για την δουλειά που προσφέρουμε δεν φτάνουν ούτε για 15 μέρες ουσιαστικά. Και υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Γιατί έχει χαθεί πλέον όχι μόνο η δυνατότητα της επιβίωσης, ακόμα και η αξιοπρέπειά μας κινδυνεύει να χαθεί πλέον. Και επειδή ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, όλο και πυκνώνουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις για οικονομικά ζητήματα. Γίνονται φοβερές αλλαγές προς το χειρότερο στο σύστημα υγείας. Κατεδαφίζεται το δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας. Ιδιωτικοποιούνται τα πάντα σταδιακά, σιγά-σιγά, φέτες-φέτες. Έχουμε ήδη εργολαβικούς στη σύντηση και στην καθαριότητα. Έχω ακούσει ότι πλέον μπαίνουν εργολαβικοί και σε διάφορα νοσοκομεία στο τομέα της νοσηλευτικής. Και αυτό μπορεί να γίνει και στους γιατρούς, αργότερα να έρχονται εταιρείες κτλ. Είναι ενάντια, ας πούμε, αυτά που είπαμε, την ιδιωτικοποίηση. Η ιδιωτικοποίηση ποια είναι τώρα που πέρασε και στους γιατρούς? Είναι τα απογευματινά γιατρία και τα απογευματινά χειρουργία, τα οποία τώρα με το δόλωμα το ότι είναι δωρεάν τα πρώτα 37.000 κτλ. Μετά θα καλεστεί ο κόσμος να πληρώνει από την τσέπη του για να χρειαστεί να βρει την υγεία του. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο. Εμείς ζητάμε μισθούς, αξιοπρεπείς μισθούς. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε από την τσέπη των αρρώστων αυτά που χρειαζόμαστε εμείς. Χρειαζόμαστε μισθούς και ζητάμε να σταματήσει, να καταργηθεί αυτό το σύστημα των ιδιωτικών. Ζητάμε προσλήψεις μαζικές, να μονιμοποιηθούν οι επικουρικοί, αυτοί που είναι ήδη τώρα δουλεύουν. Να σας πω ενδεικτικά, ραντεβού για να κλείσει το νοσοκομείο Βέρειας για γαστροεντερολόγο θέλεις 4 και 5 μήνες. Για χειρουργία μπορεί να κάνεις 2 χρόνια και αν. Αυτό δεν είναι απλό σχήμα λόγου, ισχύει. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό, γι' αυτό είμαστε εδώ και καλούμε όχι μόνο υγειονομικοί, όλοι να στηρίξουν αυτό εδώ το και να ενισχυθεί και να ξαναγίνει δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας. Και όχι να δίνονται τα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα. Προχτές έγιναν εγγένεια σε ιδιωτικό τομέα υγείας, να το πω έτσι, κλινική, στο θέμα της ογκολογίας. Δηλαδή εκεί
σίγουρα όλα αυτά παίρνουν επιχορηγήσεις και από την άλλη μεριά έχουμε το Θεαγένειο, το οποίο είναι σε κατάσταση, το ξέρουμε όλοι σε τι κατάσταση είναι. Είμαστε εδώ, καταρχάς για τους μισθούς μας, οι οποίοι είναι μισθοί φτώχειας. Είναι ανήκουστο εν έτη 2024 να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που χρειάζεται να κοιμούνται σε κάμπινγκ και σε αυτοκίνητα για να μπορούν να επιβιώσουν. Να μην βρίσκουν σπίτια για να μείνουν εκεί που πάνε να εξυπηρετήσουν τα σχολεία στα χωριά. Είμαστε εδώ για τα σχολεία μας, τα οποία δέχονται μια επίθεση αυταρχισμού με συνεχή πειθαρχικά για το δικαίωμά μας το νόμιμο να απεργούμε, μας οδηγούν σε πειθαρχικά. Είμαστε εδώ γιατί τα σχολεία μας συγχωνεύονται, στηβάζονται τα παιδιά στις τάξεις και έρχεται ο επιθεωρητής να δει ένα κακό θέατρο μέσα σε αυτές και θέλουν εμείς να το υπηρετήσουμε αυτό. Για όλα αυτά λοιπόν λέμε όχι. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε ένα καλύτερο σχολείο για όλα τα παιδιά του κόσμου. Απεργούμε σήμερα και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Η σημερινή απεργία είναι μια συνέχεια της απεργίας 23 Οκτωβρίου. Για μια σειρά ζητήματα, με προεξάρχον ζήτημα το ζήτημα των μισθών, γιατί πραγματικά με το μισθό του νεοδιόρισου στα 776 και τον αναπληρωτή στα 930 περίπου ευρώ και το μέσο μισθό των εκπαιδευτικών δρομογείων στα 1000 ευρώ περίπου, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ζήτημα επιβίωσης μέσα από την ακρίβεια που καλπάζει και μέσα από όλη αυτή, όλο αυτό τις περικοπές. Γι' αυτό το βασικό, το κυρίαρχο ζήτημα, το πιο, αν θέλετε, η αιχμή του δόρατος είναι η αύξηση στους μισθούς. Βέβαια υπάρχουν και μια σειρά άλλα ζητήματα, όπως είναι τα πειθαρχικά και οι διώξεις, που στις οποίες καταφεύγει το Υπουργείο απέναντι σε απεργούς συναδέλφους, οι οποίες είναι απαράδεκτες και τις καταγγέλλουμε, είναι παράνομες, γιατί οι συνάδελφοι συμμετέχουν σε μια νόμιμη απεργία αποχή, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα η απεργία και δεν μπορεί να διώκεται κάποιος γιατί συμμετέχει στην απεργία. Επίσης υπάρχουν τα ζητήματα που αφορούν την εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών με αυτά των μονίμων, κόντρα στις άθλιες δηλώσεις της Υφυπουργού Παιδείας της κυρίας Μακρύ, γιατί σαν έφερα αναπληρωτές μαζί με τους μόνιμους κάνουμε ακριβώς το ίδιο επάγγελμα, το ίδιο λειτουργήμα και πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Όπως επίσης διεκδικούμε και την εξίσωση του ωραρίου των νηπιαγωγών και των συναδελφών που δουλεύουν στα λιγοθέτηση σχολεία με αυτά των υπόλοιπων εκπαιδευτικών. Σε όλα αυτά μπορούν να κουμπώσουν και άλλα ζητήματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα, όπως είναι οι συγχωνεύσεις που έχουμε κάνει κινητοποίηση μαζί με τους γονείς και ζητάμε να πάρθουν πίσω όλες τις συγχωνεύσεις, γιατί δεν βοηθάνε, δεν βελτιώνουν την εκπαίδευση, αλλά αντίθετα παστώνουν στις κυριολεκτικά στις αδέλες τα παιδιά σε 25 και παραπάνω τμήματα στη δευτεροβάθμια και αυτό δημιουργεί μια περαιτέρω υποβάθμιση της παιδείας. Και κουμπώνει σε όλο αυτό βέβαια και η οικονομική ασφυξία που έχει επέλθει στα σχολεία μετά την κατάρρευση των σχολικών επιτροπών. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Είμαστε εδώ και θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε. Δεν σταματάμε σήμερα εδώ. Θα συνεχίσει αυτή η προσπάθεια. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα στην πλατεία Δημαρχείου, στην πανεργατική πανελλαδική απεργία, για να διατρανώσουμε το σύνθημα που λέει το εξής: δώστε τώρα λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, έξω Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία. Γιατί ο λαός μας δεν έχει δώσει καμία αξιοδότηση σε αυτή την κυβέρνηση να μας εμπλέκει κάθε μέρα, κάθε λεπτό, όλο και πιο βαθιά σε αυτόν τον πόλεμο, για να σφαγιάζονται λαοί όπως ο Παλαιστινιακός λαός, ο λαός του Λιβάνου και τώρα στην Ουκρανία με τις νέες εξελίξεις. Χρειάζεται παγρύπνηση από όλους τους εργαζόμενους, να καταδικαστεί αυτή η εμπλοκή και ταυτόχρονα κάθε χώρος δουλειάς να γίνει κάστρο αγώνα και διεκδίκησης για μισθούς, δικαιώματα και συμβάσεις. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Βέρειας σήμερα συμμετέχει στη γενική 24ωρη απεργία που έχει οργανωθεί, γιατί αντιμετωπίζει η υγεία διάφορα προβλήματα, με σημαντικότερα δύο: την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση. Η υποχρηματοδότηση το έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορούμε να έχουμε μια δημόσια υγεία αν δεν έχουμε επαρκή χρήματα για να στηριχθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 55,5% του ΑΕΠ, όταν στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα χρήματα που διατίθεται και η δημόσια υγεία είναι στο 7,5%. Από την άλλη πλευρά, ζητάμε να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι προσλήψεις των εργαζομένων, είτε μιλάμε για γιατρούς, είτε μιλάμε για νοσηλευτές, είτε μιλάμε για τραυματιφορείς, για διασώστες του ΕΚΑΒ, όπως έχουν εξαγγελθεί κιόλας αυτά. Και να προχωρήσουν επίσης όσο γίνεται πιο γρήγορα, να επισπευθούν διαδικασίες ολοκλήρωσης της αναβάθμισης των υγειονομικών μονάδων, ΤΕΠ,
και κέντρα υγείας. Επίσης ζητάμε να επιστρέψουν οι τριμηνίτες συνάδελφοι οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους με την επιστροφή των συναδέλφων ανεμβολίαστων. Ζητάμε να σταματήσει η βία στα νοσοκομεία από διάφορους είτε ασθενείς είτε συνοδούς. Και φυσικά έχουμε τα βασικά αιτήματά μας, πάγια αιτήματά μας διαχρονικά, τα οποία είναι προσλήψεις σίγουρα προσωπικού, η μονιμοποίηση των επικουρικών, να δοθούν τα δώρα, ο 12ος και 14ος μισθός, να ενταχθούμε στα βαρέα και αθυγινά, κάτι που το ζητάμε πάρα πολύ και θα έπρεπε να γίνει. Να έχει η υγεία δημόσιο χαρακτήρα, να μην χάσει το δημόσιο χαρακτήρα. Να έχουμε ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017, να είναι το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ και θα διεκδικούμε και δεν θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε μέχρι αυτά να ικανοποιηθούν. Το ΕΚΑΒΗ Μαθεία σήμερα απεργεί. Θέλω να καθησυχάσω τον κόσμο της Συμμαθείας. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας από τη σημερινή απεργία. Έχει φροντίσει η διοίκηση του ΕΚΑΒ και του Υπουργείου Υγείας κάθε μέρα το ΕΚΑΒΗ Μαθείας να απεργεί. Με την υποστελέχωση υπάρχουν βάρκες που η δύναμη των ασθενοφόρων είναι λιγότερη από ό,τι είναι σήμερα στην απεργία. Αυτό το χρεώνουμε στον Υπουργό Υγείας και στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Απεργούμε σήμερα για τη μονιμοποίηση των επικουρικών συναδέλφων, οι οποίοι είναι σε ομοιρία από την περίοδο του κορονοϊού και μετά. Απεργούμε για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Απεργούμε για ένα σύγχρονο οργανισμό του ΕΚΑΒ έναντι του σημερινού που είναι από το 1986, από τον περασμένο αιώνα δηλαδή. Ένα σύγχρονο οργανισμό που θα περιέχει την ειδικότητα του διασώστη, του προνοσοκομιακού διασώστη επαγγελματία με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Απεργούμε για την αναβάθμιση των σπουδών των διασωστών σε τριτοβάθμιο επίπεδο, για την εισαγωγή της ειδικότητας ενός προπτυχιακού προγράμματος στα πανεπιστήμια του προνοσοκομιακού διασώστη. Απεργούμε για την ένταξη στα ΒΑΕ των διασωστών. Απεργούμε για τις πρωτογενείς διακομιδές και διασώσεις, τις οποίες η κυβέρνηση θέλει να τις δώσει σε ιδιωτικές εταιρείες. Απεργούμε για ασθενοφόρα σε ό,τι είναι επικράτεια. Απεργούμε για ένα δίκαιο ΕΣΥ, απεργούμε για τα χειρουργεία που αναστέλλονται και καθυστερούν, απεργούμε για ανθρώπινες ευημερίες. Αντί όλων αυτών, όπως σας είπα, για να το λέω και στα τοπικά ζητήματα, η κυβέρνηση κάνει αυτά τα επικοινωνιακά τρίκ, όπως πρόσφατα έφερε έξω από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας τη συμπαθή υπουργό κυρία Αγαπηδάκη, να προαναγγείλει την ίδρυση του ΜΕΑ ΕΚΑΒ και την παρουσία ασθενοφόρου σε 24ωρη βάση. Όλο αυτό επειδή εκεί πέρα ξεσηκώθηκαν οι πολίτες, αναδείξαμε εμείς το θέμα εδώ και τόσα χρόνια, και επειδή δεν μπορεί να βρει καμία λύση, οι λόγοι που αποτρέπουν τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν τη θέση σαν διαγωνισμό συνεχίζουν και υπάρχουν. Γίνονται προκηρύξεις επικουρικού προσωπικού, αλλά υπάρχουν νομοθετικές δικλείδες που δεν μπορούν αυτές οι θέσεις να πραγματοποιηθούν και να πιάσουν οι άνθρωποι δουλειά. Δίνουμε τη μάχη της επιβίωσης με τους εργάτες, τους αυτοαπασχολούμενους, τη νεολαία που έχουν κοινά συμφέροντα και κοινό αντίπαλο. Απέναντί μας έχουμε τους βιομήχανους που μας πουλάνε επανάκριβα τα μέσα και εφόδια και από την άλλη αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές τα προϊόντα μας, κερδοσκοπώντας σε βάρος μας αλλά και σε βάρος της λαϊκής κατανάλωσης. Είναι οι ίδιοι που δίνουν μισθούς πείνα στους εργαζομένους και μειώνουν την αγοραστική τους δύναμη. Συναγωνιστές, η χρονιά θα είναι καταστροφική για χιλιάδες αγρότες. Πρέπει να κάνουμε την οργή και την αγανάκτησή μας δύναμη αγώνα και όχι απογοήτευση και μυρολατρεία. Διεκδικούμε μείωση του κόστου παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα στο αγροτικό ρεύμα, ΕΛΓΑ δημόσιο φορέα που θα αναγνωρίζει τις ζημιές από όλα τα φυσικά φαινόμενα, όπως την ακαρπία και τις ακραίες βροχοπτώσεις, και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς. Κατώτερες εγγυημένες τιμές πάνω από το κόστος παραγωγής που θα αφήνουν εισόδημα για να συνεχίσουμε την καλλιεργητική δραστηριότητα. Η συμμετοχή μας στην απεργία είναι το πρώτο βήμα
και η αρχή των κινητοποιήσεων που θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν το επόμενο διάστημα στην πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.